Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε κοντά μας μια μεγάλη προσωπικότητα, ένα μεγάλο όνομα της ποιήσης. Είναι ένας άνθρωπος με τεράστια καριέρα σε Ελλάδα και Αμερική. Έχει γράψει 4 ποιητικές συλλογές, ανάμεσά τους το «Χείρα πονεμένη, ζαλισμένη, από τα χρέη πνιγμένη». Έχουμε λοιπόν τη χαρά να σας παρουσιάσουμε τον κύριο Νικόλαο Έψιλον Τζιτζιφρίγκο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Κουτάπουλε. Χαιρόμαστε που σας έχουμε απόψε μαζί μας. Θα σας μεταφέρω κάποιες ερωτήσεις τηλεθεατών, αν έχετε την καλοσύνη να μας απαντήσετε. Με τα χαράς. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Πώς ξεκίνησατε την καριέρα σας, μπορείτε να μας πείτε? Θα ήθελα, κύριε Κουτόπουλε, να σας εξηγήσω πρώτα ορισμένα πράγματα, το πώς, βέβαια, πώς ξεκίνησα την καριέρα μου, αλλά και τα κίνητρα και το ερέθισμα που δέχτηκα ώστε να αρχίσω να γράφω. Το 1965 γεννήθηκα εις τον Άπλιο. Το 1966 με φέρανε η μητέρα μου και ο πατέρας μου στην Οίκαια, στην Κοκκινιά. Δίπλα στο Κορυδαλό είναι αυτή η συνοικία. Λεγόταν Κουτσικάρι. Πού να το θυμόσαστε, είστε και νεότατος. Εκεί δέχτηκα τα πρώτα μου ερεθίσματα, κοιτώντας τα πουλιά, κοιτώντας τα ρέματα, τους υπονόμους. Υπήρχε φύση εκεί πέρα ή... Υπήρχε φύση και κάποιος κύριος από την πίσω μεριά πήδευε και χασίσει. Χασίσει. Δεν πρέπει να κάνετε τέτοιες δηλώσεις δημοσίως. Δεν είπα ποιος δηλώσει. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει είναι ζωντανή εκπομπή τώρα. Γράφει η κάμερα, ορίστε. Μας βλέπουν οι θεατές τώρα. Θα παρακαλούσα να είμαστε... Τώρα μας βλέπουν δηλαδή. Ναι. Συγγνώμη. Λοιπόν, μπορείτε να συνεχίσετε. Και βεβαίως είχε φύση, είχε άγρια πουλιά, είχε άγριους κατοίκους. Δηλαδή τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε να ξεκινήσετε την ποιήση? Αυτή η αγριήλα, η μαυρήλα, και πείνα και στεναχώριες. Δηλαδή ήταν δύσκολη κερία το... Πάρα πολύ δύσκολο. Για να έβρεχε κάθε μέρα. Πάρα πολύ δύσκολο, κύριε Κοτόπουλο. Μάλιστα. Τι γνώμη έχετε για την επικαιρότητα? Είναι μια ερώτηση που μας έκανε ο φίλος μας ο Κουτρουμπής από τον Πειραιά. Τι γνώμη έχετε για την επικαιρότητα και τους πολιτικούς? Από ό,τι θυμάμαι στην τρίτη ποιητική σας συλλογή το είχατε σατυρίσει το θέμα με τα ποιήματά σας. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κοτόπουλο. Οι πολιτικοί, ως γνωστόν, πάντα λένε, μιλάνε την ψευδή γλώσσα. Και αυτό είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Αλήθεια δεν θα ακούσεις ποτέ. Η μόνη αλήθεια ίσως που ακούσεις κάποια στιγμή είναι ότι «Γεια σας, κονομήσαμε, θα έρθουν οι άλλοι», ας πούμε. Αυτή θα είναι η μοναδική αλήθεια. Και προεκλογικά και μετά τις εκλογές πάντα λένε ψέμα, να το ξέρετε. Αυτό δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνας που να μην συμφωνεί με αυτό το θέμα. Μα το γνωρίζω ότι συμφωνεί και γι' αυτό είχα γράψει και την ποιητική συλλογή, ας πούμε. Μάλιστα. Μήπως έχετε φέρει... Μας τα παίρνουνε, δεν μας τα δίνουνε. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Ναι, στο στίχο 15, στην παράγραφο 3, βέβαια. Παύλα 9. Παύλα 9. Το έχω διαβάσει εδώ τη συλλογή σας αυτή. Μας τα πήραν, δεν μας τα δώσανε. Ναι. Τα ψάχνουμε, δεν τα βρίσκουμε. Μήπως έχετε φέρει για τους τηλεθεατές μας κάποιο δείγμα της εξαιρετικής δουλειάς σας? Δηλαδή, έχω μείνει άναυδος από το δυνατό στίχο σας. Τι έχετε μείνει? Άναυδος. Μπορείτε να μας πείτε έτσι, ένα ποιηματάκι, κάτι έχετε φέρει μαζί σας? Βεβαίως, να σας πω ότι η ποιητική μου συλλογή, ένα κομμάτι από την ποιητική συλλογή, τα αριστουργήματα. Θα πρέπει να κάνουμε 18, 19, 21 εκπομπές. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, θα σας κάνω την τιμή να... Αυτό όταν το έγραψα, ήταν το 92. Το έγραψα στην... Σας έκλανα Βιωτίας. Είχαμε πάει διακοπές τότε. Συγκινούμε όταν το θυμάμαι. Υπάρχει σαν δίκαια αυτή η περιοχή.
Δηλαδή, παιδιά μου ακούγεται πολύ αστείο. Υπάρχει αυτή η κυρίωση. Σταματήστε για τη συγκινήθηκα, κύριε Κουτόπουλε. Μάλιστα, καμιά αντίρρηση, όχι. Συνεχίστε, μπορείτε να συνεχίσετε. Σας νιώθουμε πραγματικά, αλλά αν θέλετε, συνεχίστε. Μπορείτε να ξεκινήσετε κατευθείαν με το πείμα. Συγκινήθηκα, κύριε Κουτόπουλε. Ένα μικρό διάλειμμα να πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, θα το θέλαμε. Πολύ αυτό. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μετά τις διαφημίσεις, σήμερα έχουμε κοντά μας τον κύριο Νικόλαο Τζιτζιφρίκο. Τον έχουμε κοντά μας αυτή τη στιγμή. Τώρα θα μας διαβάσει ένα από τα αριστουργήματα που έχει γράψει. Περιμένουμε να τον ακούσουμε. Σας ακούμε κύριε Τζιτζιφρίκο. 1992. Χειμών, κρύα νυχτή. Το χιόνι να τρυπάει τα κόκαλα σαν καρφιά του τιμίου σταυρού. Νύχτα νύχτα στα βουνά, να ξημερώσει περιμένω, ώσπου να φανεί η πρώτη λιακτίδα που θα κάνει τα φτερά του πετινού να λάμψουν και τούτος με τη σειρά του θα λαλήσει με ανθρώπινη κραυγή και θα πει «Θάρρος, ελευθερία, καλημέρα Ελλάδα». Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Το καλύτερο ποίημα που έχετε γράψει σε όλες τις συλλογές σας. Ευχαριστώ κύριε. Είναι εξαιρετικό κομμάτι. Ευχαριστώ κύριε Κωτώ. Πιστεύω όλοι να ευχαριστηθήκαμε αυτό το αριστούργημα. Να πάμε σε μια τελευταία ερώτηση. Σε μια τελευταία ερώτηση ενός τηλεθεατή. Παρακαλώ. Τι σχέδια έχετε για το μέλλον? Κλείνοντας την εκπομπή μας, πρέπει να ξέρουμε τι έχετε κανονίσει για το μέλλον και ο χρόνος μας πιέζει, ξέρετε. Καταλαβαίνω κύριε Κωτόπουλο. Με δύο λέξεις θα σας πω, ας πούμε, τα σχέδια. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι γράφω πάρα πολλά χρόνια. Έχω γράψει πολλά συγγράμματα, πολλές ποιήσεις, διάφορα, λογοτεχνία. Ναι, βεβαίως, το γνωρίζουμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τα έχω πάρει. Έχω οικονομήσει και. Α, έχετε οικονομήσει. Και αυτογνώστο είναι επίσης. Τα σπιτάκια μου, τις βιλίτσες μου. Βεβαίως, δεν θα ξεχάσουμε το σπίτι που έχετε στην Εκάλη, τη βίλα. Δεν τον έλεγε σπίτι, εντάξει. Εντάξει, τώρα. Τώρα εντάξει, είναι. Θέλω να σας πω ότι κάπου κουράστηκα, βαρέθηκα, τα πήρα χοντρά. Πρέπει κι εγώ να σιγά σιγά να ηρεμώ. Εννοείται ότι θα αποσυρθείτε, θα τελειώσετε την ποίηση, δεν θα γράφετε άλλα ποίηματα. Όπως το είπατε, θα συρθώ. Θα τελειώσει δηλαδή, δεν θα γράφει. Αυτό είναι πολύ λυπητερό, κύριε Νικόλα. Δεν περίμενα να σταματήσετε την ποίησή σας. Κι όμως θα πρέπει να γίνει έτσι, κύριε Κωτόπουλε. Ποιος λόγος σας οθεί σε αυτό το πράγμα? Μα σας είπα. Δεν σας είπα τόση ώρα. Επειδή πήρατε, λέτε, λεφτά. Πήρα λεφτά, δεν θέλετε. Να σπάω την κεφάλα. Δηλαδή, για τα λεφτά κάνατε ποίηση τόσα χρόνια. Ναι. Για τα λεφτά. Κοιτάξτε να δείτε, όχι. Όταν είμαστε νηστικοί και απένταροι, το κάνουμε για την πίεση. Βεβαίως, γιατί είσαστε σπουδαίος καλλιτέχνης. Όταν πλέον αναγνωριστούμε, το κάνουμε για τα λεφτά, κύριε Κωτόπουλε. Και άσως να λένε το αντίθετο όλοι οι άλλοι. Μάλιστα, αυτό ήταν σοκαριστικό φινάλε για την καριέρα σας. Τελείως απρόσδεκτο. Μείνατε άναυδος πάλι. Βεβαίως, έμεινε άναυδος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Να είστε καλά, κύριε Κωτόπουλε. Ευχαριστώ εσάς, ευχαριστώ τους συνεργάτες σας. Κάθεστε, κύριε Κωτόπουλε. Τον κόσμο που μας. Που με αγάπησε. Μπορείτε να μου αφήσετε το χέρι. Μα γιατί, κύριε Κωτόπουλε, μου αρέσει. Μα μπορείτε να μου το αφήσετε το χέρι. Συγγνώμη. Βεβαίως είναι τιμή η χειραψία, αλλά. Συγγνώμη. Ευχαριστώ θερμά τους πάντες. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Είχαμε τον κύριο Νικόλαο Τζιτζιφρίκο εδώ πέρα. Από εμάς, καληνύχτα.